Θα κάνετε ερώτηση. Κύριε Τσαγκούρη, έχουμε σήμερα στο ξενοδοχείο με άλλον την πραγματοποίηση της σχολής OFAD. Είναι κάποια σεμινάρια τα οποία έχουν ξεκινήσει. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για τα συγκεκριμένα σεμινάρια. Πράγματι, σήμερα Σάββατο 6 του Απρίλη και αύριο 7 έχουμε ένα διήμερο σεμινάριο που είναι, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί έχει σχέση με το μέλλον του ποδοσφαίρου, που είναι το παιδί. Έχουμε υποχρέωση εμείς ως μεγαλύτεροι να βρούμε νέους τρόπους και να ανοίξουμε νέους δρόμους για τα παιδιά, έτσι ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους και τις προσδοκίες τους. Μέσα από αυτό το σεμινάριο, από ειδικούς, μαθαίνουν οι άνθρωποι των ομάδων αλλά και των ακαδημιών τι πρέπει να κάνουμε για να βοηθήσουμε τα παιδιά να γίνουν καλύτεροι. Το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός γενικά βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Το σημαντικότερο είναι ότι δίνει στα παιδιά να καταλάβουν ότι για να πετύχεις στον αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο πρέπει να σέβεσαι τους κανόνες, να σέβεσαι τους διαιτητές, συμπαίχτες, αντιπάλους. Επίσης, μαθαίνουν ότι τίποτα στη ζωή δεν τους χαρίζεται, όπως και στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να έχουν διαρκή αγώνα, προσπάθεια, υπομονή και επιμονή. Ένα τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι ότι πρέπει να εξηγήσουμε στα παιδιά ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. Και σε καμία περίπτωση δεν είναι πόλεμος, όπως δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις το έχουμε κάνει εμείς οι μεγαλύτεροι. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν αντίπαλο για 90 λεπτά, τον οποίο σε όλη την υπόλοιπη ζωή μας θα τον έχουμε φίλο. Πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά και εμείς οι μεγαλύτεροι πρώτα απ' όλους ότι στο ποδόσφαιρο υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι η νίκη, αλλά υπάρχει και η ήττα, που αν την αξιολογήσουμε σωστά θα είμαστε κερδισμένοι. Αν όμως σταθούμε στο ότι στην επιτυχία εμείς είμαστε ικανοί, ενώ στην αποτυχία φταίνε πάντα οι άλλοι, τότε δρόμο. Δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα. Είναι σημαντικό όμως ότι όσο τα τελευταία χρόνια τα σωματεία βλέπουν ότι η Ακαδημία είναι ο μοναδικός δρόμος ανάπτυξης των συλλόγων, και παράλληλα βλέπουμε και ιδιωτικές πρωτοβουλίες ανθρώπων που ασχολούνται με τα τμήματα υποδομής και ακαδημιών. Νομίζω αυτό το σεμινάριο είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που μπορεί να δώσει τις απαραίτητες κατευθύνσεις στους όσους ασχολούνται άμεσα ή έμεσα με τα τμήματα υποδομής, να προχωρήσουν σε σωστές βάσεις, θα λέγαμε, στην ανάπτυξή τους. Πράγματι, αυτός είναι και ο στόχος του σεμιναρίου και οι κατευθυντήριες γραμμές από την ΕΠΟ, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε όλοι μας. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω για την συμμετοχή που είναι πέρα και πάνω τις προσδοκίες μας. Είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι αυτοί που έτρεξαν να συμμετέχουν σε αυτό το σεμινάριο και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.